Καλησπέρα από την Ζαλγκίριο Αρένα, όπου ήδη η μυρωδιά των ημιτελικών του Final Four έχει αρχίσει και διαχέεται στο χώρο. Αυτή τη στιγμή, κάτι λιγότερο από μία ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ, παντού γύρω υπάρχει κόκκινο, σε μια ακρούλα μόνο η οπαδή της Μονακό, και αυτή σε ερυθρόλευκα είναι και πολύ πιο ήσυχη. Όλο το υπόλοιπο είναι στάδιο ειρήνης και φιλίας, κατά κάποιον τρόπο. Δεν υπάρχουν καν οι παραδοσιακές πράσινες καρέκλες. Έχω την εντύπωση ότι τις άλλαξαν οι διοργανωτές, ούτως ώστε να υπάρχει έτσι μια ομοχρωμία σχετική με διοργάνωση. Δεν έχει σημασία. Μας νοιάζει να πάρει το μάτς ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θυμίζω ότι έχει 8 νίκες σε 11 ημιτελικούς στην ιστορία του. Πάει να πει ότι υπάρχει ένα ειδικό βάρος στην φανέλα του, μια συσσωρευμένη πείρα και άβρα η οποία μπορεί να επηρεάσει το μάτς με διάφορους τρόπους. Έχω την αίσθηση ότι αν στο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός έχει μια διαφορά υπέρ του που να είναι κοντά στο 10, τότε θα γίνει απόλυτο αφεντικό. Αν δηλαδή μπήκε καλά, το νιώσει και ο αντίπαλος ότι έχει απέναντί του μια πολύ δύσκολη κατάσταση, βάζοντας και την εξέδρα στην εξίσωση. Πάντως, αυτές τις δύο μέρες εδώ, μιλώντας με ουδέτερους, κουράστηκα να ακούω τους ουδέτερους να λένε ότι η Μονακό είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό. Ότι δηλαδή δεν ματσάρει καλά, ότι είναι ένας στριφνός αντίπαλος, ότι παρά είναι αθλητική ομάδα, ότι παρά είναι δύσκολη και ενθουσιώδης και δυναμική ομάδα. Η δική μου αίσθηση, η δική μου θέση είναι ότι η ποιότητα και η πείρα και η εξέδρα του Ολυμπιακού μπορεί να είναι το τρίπτυχο που θα τον οδηγήσει στη νίκη και στην πρόκριση. Η Μονακό, το έγραφα και χθες στο σχόλιο μου, δεν είναι σαν την παλιά Γιουγκοπλάστικα, δεν είναι σαν την Παρτιζάν της εποχής του Τζόρτζεβιτς και του Ντανίλοβιτς, δεν είναι καν σαν τη Ζαλγκίρις που κάποτε νίκησε σε έναν ημιτελικό τον Ολυμπιακό τον 99 στο Μόναχο. Είναι δηλαδή μια ομάδα χωρίς το νου, τον προπονητικό και τον μπασκετικό που χρειάζεται για να μπει, να κυριαρχήσει σε ένα τέτοιο μάτς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνη, ότι δεν μπορεί να κάνει τη ζημιά, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη σκακέρα ο Ολυμπιακός θα παίξει με τα λευκά. Δεν ξέρω αν είναι λευκή και η εμφάνισή του, αυτό θα το δούμε σε λίγο. Όσο για το δεύτερο μάτς, όλοι λένε ότι η Μπαρσελόνα είναι φαβορή, αυτό το ασπάζομαι, αλλά μου φαίνεται ότι καλό είναι να το αφήσουμε να το δούμε λίγο αργότερα. Το Μπαρσελόνα ή Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μπροστά του μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Δεν τα κατάφερε πέρσι. Ασπάζομαι αυτό που λέει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ότι δεν υπάρχει αποτυχία ακόμα και αν χάσει. Είναι άλλο ένα βήμα, αλλά καλό θα είναι να θυμόμαστε ότι αυτή τη βερσιόν του Ολυμπιακού μπορεί να μην την ξαναδούμε σε ευρωπαϊκό γήπεδο, αν φύγει ο Βεζένκοφ, ας πούμε, για την Αμερική, και ίσως και ο Σλούκας που είναι ελεύθερος. Οπότε μπορεί να είναι ο τελευταίος του χώρος.